Στο γήπεδο των Κιμήνων είμαστε για να καταγράψουμε εικόνες από την προπόνηση του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο κύριος Αβραμίδης. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς πάμε μέχρι στιγμής? Δόξα τω Θεώ, δόξα, δόξα τω Θεώ. Να μιλήσουμε λίγο για την πορεία μέχρι τώρα της ομάδος. Η πορεία μέχρι τώρα της ομάδας είναι... Εγώ έχω έρθει εδώ στα Κείμενα, όπως γνωρίζετε, φέτος. Είμαι ένα μήνα στην ομάδα περίπου. Διανύουμε τη δεύτερη ομάδα της προετοιμασίας και κάνα 20 ημέρο που έχω έρθει πιο κοντά με τη διοίκηση για να βάλουμε πλώρη για το νέο χτίσιμο της ομάδας. Οι εγκαταστάσεις εδώ, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, αυτές που συνάντησαν στον Ολυμπιακό Κιμήνων. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός Κιμήνων είναι μια ιστορική ομάδα και είναι από τις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στο ερασιτεχνικό στερέωμα. Και έτσι πρέπει να είναι και φέτος, έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι και φέτος, και αυτό φιλοδοξούμε και αυτό είναι ο μεγάλος μας στόχος. Να είμαστε ανταγωνιστικοί όπως όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαετία, ο Ολυμπιακός Κιμήνων είναι πρωταγωνιστή. Έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας φέτος. Συμβαίνει ένα πράγμα όπως τα γνωρίζετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ λίγοι οι παίχτες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Πολλοί προτιμάνε, έχουν φιλοδοξίες στα νέα τα παιδιά, προτιμάνε τη ΓΑΜΑ και ΒΙΤΑ Εθνική, κυρίως τη ΓΑΜΑ Εθνική, ο οποίος έχει γίνει πόλος έλξεως. Έχουμε και 5-6 ομάδες εδώ κοντά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό έπαιξε ρόλο, κόουτς, ότι επειδή είναι πολλές οι ομάδες γίνεται, γιατί παρατηρείται για πρώτη χρονιά φέτος αυτό το φαινόμενο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και το έχουν όλες οι ομάδες της Α1 και να μην πούμε και πιο κάτω, η Α και η ΒΙΤΑ έχουν ακόμα μεγαλύτερο. Ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα έχουν. Κυρίως αυτό συμβαίνει γιατί και με την οικονομική συγκυρία που συμβαίνει στη χώρα μας, αρχίσαν τα budget κατεβαίνουν, προτιμάνε παιδιά πιο φιλόδοξα, πιο νέα, και αυτά τα παιδιά βρίσκουν τη μεγάλη τους ευκαιρία για να εκπληρώσουν τον όνειρό τους. Υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας. Εμείς, δεν σας κρύβω ότι μιλήσαμε με πάνω από 25 ποδοσφαιριστές ποιότητας, οι οποίοι ήταν ΓΑΜΑ Εθνική, ΒΙΤΑ Εθνική. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τα ονόματα που θέλουμε. Πήραμε κάποια παιδιά τα οποία είναι αξιόλογα και ευελπιστούμε στη συνέχεια ότι με την πάροδο μιας εβδομάδας και της δεύτερης εβδομάδας που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, πιστεύω ότι θα έρθουμε πιο κοντά στους στόχους. Έτσι πιστεύω και εγώ ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα σε τουλάχιστον 10 μέρες το λιγότερο. Να πούμε ακόμη ότι φύγαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό τη χρονιά μας πέρασε τώρα. Φύγανε γύρω στα 7 με 8 παιδιά. Βασικοί ποδοσφαιριστές. Βασικοί ποδοσφαιριστές. Εγώ να σας πω το εξής, ότι έρχοντας στην ομάδα, αυτό που ζήτησα από τη διοίκηση είναι να μην φύγει κανένας ποδοσφαιριστής. Γιατί δεν ήθελα να συνδέσω εγώ το όνομά μου με τη φυγή κάποιων ποδοσφαιριστών. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά προτίμησαν να φύγουν. Άλλος είχε εργασιακά προβλήματα, άλλος ήθελε να πάει πιο κοντά στον τόπο του. Για διάφορους λόγους, όπως μου είπε η διοίκηση, προτίμησαν τα παιδιά αυτά να φύγουν, ενώ ήταν 6 χρόνια, 7 χρόνια, 8 χρόνια στην ομάδα. Και για να είναι ένας παίχτης τόσα πολλά χρόνια σε μια ομάδα, ασφαλώς και είναι ικανοποιημένος και έχει δέσει στο σύνολο. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την ομάδα, γιατί το μεγαλύτερο προτέρημα του Ολυμπιακού Κιμήνων όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ομοιογένεια. Όταν έχεις 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν 6, 7 και 8 χρόνια μαζί, σωστά, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Τώρα εμείς μας διάλεξε η μοίρα, να πω, η συγκυρία, οι συνθήκες, μας διάλεξε το ρόστερ να αλλάξει κατά 70%. Και ξέρετε, όταν υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αλλαγή, υπάρχουν και μεγάλοι κραδασμοί. Οι παίχτες που θα έρθουν να μπολιάσουν με τους παλιούς και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δουλεύουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Κότς, είσαι συνηθισμένος σε αυτά, έτσι. Είμαι συνηθισμένος σε αυτά, γιατί πάντα στις ομάδες που πηγαίνουμε υπάρχουν δυσκολίες. Και ενώ ο Ολυμπιακός Κιμήνων όλα αυτά τα χρόνια είχε ένα πολύ δυνατό κορμό, φέτος έχει φύγει το 60-70%. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά με τα καινούργια παιδιά και με τη δουλειά που θα κάνουμε, θα κοιτάξουμε να τα μπολιάσουμε τα παλιά με τα νέα παιδιά και να είμαστε ανταγωνιστικοί όπως κάθε χρόνο. Τη στήριξη της διοίκησης την έχετε, έτσι, αμέριστη. Αμέριστη τη διοίκηση, ο κύριος Αγγέλος, ο κύριος Δάμιαλης και όλα τα παιδιά της διοίκησης είναι κοντά, μου λύνουν τα προβλήματα. Με αρρωγό τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγέλο, ο οποίος αυτομάτως κινούμαστε, μιλάμε με παίχτες, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση, δεν υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα, όλα λειτουργούν στην εντέλεια και γι' αυτό μας δίνει και ένα
πολύ μεγάλο θάρρος για την συνέχεια. Κοτς, το είπαμε και εδώ ξαναπούμε ότι ο Ολυμπιακός Κιμηνούν είναι καταδικασμένος να είναι μέσα στις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το ρόστερ της ομάδας, σίγουρα έχει λήψεις. Σίγουρα, ναι. Έτσι. Θέλουμε 4-5 παίχτες θέλουμε ακόμη, οι οποίοι να έχουν ποιότητα. Μάλιστα. Τους οποίους πιστεύω ότι θα τους βρούμε στο επόμενο δεκαήμερο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που μιλήσατε στο Καμπανία. Να σας ευχηθώ καλή πορεία να είστε. Καλά. Ευχαριστώ και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Για δεύτερη χρονιά στον Ολυμπιακό Κιμηνούν ο Δημήτρης ο Τρικαλινός. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα εδώ τώρα τις πρώτες μέρες της προπόνησης? Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας. Τα πράγματα πάνε καλά, σχετικά καλά. Με λίγο κούραση, αλλά εντάξει, αυτό επιβάλλει πάντα στην προετοιμασία και πρέπει να γίνεται. Εύχομαι σε όλους υγεία τη φετινή χρονιά, σε όλο τον ποδοσφαιρικό χώρο, χωρίς τραυματισμούς, σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα σωματεία. Να είναι αντάξει, πιστεύω, όλοι στην προσπάθεια που γίνεται φέτος στο Ολυμπιακό Κιμηνούν, γιατί χτίζουμε ξανά να αρχίσουμε σε μια καινούργια ομάδα. Και πιστεύω ότι στο τέλος πάλι θα τα καταφέρουμε με μεγάλη προσπάθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από τους βασικούς στον Ολυμπιακό Κιμήνον τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Τζίμας. Καλός πολίτης καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα θα παρακολουθήσεις όλη την προετοιμασία. Άρα φέτος οι φιλοδοξίες φαντάζομαι ότι θα είναι μεγαλύτερες για την απόδοσή σου, ας μιλήσουμε έτσι. Εννοείται, εντάξει. Και πέρυσι δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, είναι αλήθεια, τον παρακολούθησα την έβγαλα την χρονιά. Αλλά φέτος σίγουρα το πάνε είναι η προετοιμασία να βγει ολόκληρη, χωρίς τραυματισμούς, γιατί εκεί γίνεται το βασικό χτίσιμο για το υπόλοιπο τη σεζόν. Να μιλήσουμε λίγο ότι φύγαν παιδιά που ήταν πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Πιστεύεις ότι φέτος θα βρεθούν άνθρωποι να αναπληρώσουν αυτές τις απουσίες? Τουλάχιστον η διοίκηση υποσχέθηκε ότι ακόμη θα ενισχύσει την ομάδα κι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι μετά από χρόνια φέτος γίνανε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ. Φύγανε παιδιά που ανήκανε στον κορμό όλων αυτών των χρόνων, που ήταν πρωτεργάτες και πρωταγωνιστές στις πορείες της ομάδας. Και δεν είναι το πιο εύκολο να πληρωθούν τα κενά τους. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Αγγέλου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι την ομάδα δεν αφήνει αβοήθητη. Πιστεύω ότι και φέτος, έστω και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, θα ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις που χρειάζεται, γιατί τα κενά είναι αρκετά και θεωρώ πως θα επηρεάσουν σίγουρα στο ότι λείπει ο κορμός της ομάδας. Ελπίζουμε να γίνουν πράξη, πιστεύω ότι θα γίνουν βέβαια. Λοιπόν, καλή πορεία, να σε ευχηθώ και πάλι καλός πολίτης. Ευχαριστώ. Και να είσαι υγιής πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Από τους νέους στον Ολυμπιακό Κιμήνον καλείται να υπερασπίσει τα δοκάρια του Ολυμπιακού ο Κωνσταντίνος ο Γιαρακούδης. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χαρή. Πώς βλέπεις το κλίμα εδώ στην ομάδα? Πάρα πολύ καλά είναι το κλίμα, με πολύ ωραίες εγκαταστάσεις κτλ. Και οι άνθρωποι εδώ, ο προπονητής, ο πρόεδρος, η διοίκηση είναι κοντά μας συνέχεια. Νέοι στόχοι και για την ομάδα από τη στιγμή που έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και για μένα, που είμαι σε μια ομάδα με ιστορία. Και καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί, έτσι. Συνέχεια, ναι, με πρωταγωνιστικούς ρόλους συνέχεια. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερό μου αυτό και να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες και της ομάδας και του προπονητή και της διοίκησης και για όλους. Να είσαι καλά, να είσαι υγιής και καλή πορεία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του τα τελευταία χρόνια με την πορεία του Ολυμπιακού Κιμήνων είναι μαζί μας ο πρόεδρος, ο Σάκης Αγγέλου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται φέτος? Μία από τα ίδια. Με ποια έννοια? Ότι ο Ολυμπιακός Κιμήνων κάθε χρόνο ξεκινάει με μία προοπτική. Να μπορέσει να παρουσιάσει ένα καλό σύνολο, να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο, να το ευχαριστιέται ο κόσμος. Και ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε για τη νεολαία του χωριού και για την κοινωνική της περιοχής. Πρόεδρε, βασικοί ποδοσφαιριστές τη φετινή χρονιά, ενώ είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό με στάνταρ κορμό, φέτος είστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να αναζητήσετε
άλλους ποδοσφαιριστές, πόσο δύσκολο θα είναι αυτό το εγχείρημα, το καινούριο? Κοιτάξτε, όλα έχουν κάποια... Όλα τα πράγματα κάποτε τελειώνουν. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, όταν λέω τελειώνουν, τα παιδιά αυτά που έφυγαν από την ομάδα πιστεύω να είναι ευχαριστημένα όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξαν στην ομάδα, γιατί τα παιδιά τα περισσότερα, τα δικά μας, έχουν παίξει τουλάχιστον μια πενταετία και βάλε στον Ολυμπιακό κινήνων. Έφυγαν λίγο πολύ όλα ευχαριστημένα, αλλά καθένα η ζωή συνεχίζεται και έχουμε και αλλαγές στη ζωή. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς θα προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά να τα αναπληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε. Φυσικά έφτασε ο χρόνος που θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο να προσεγγίσουμε κάποια παιδιά που θέλουν να παίξουν και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Γιατί εμείς πάντα ζητάμε, ας πούμε, εκτός το ότι θέλουμε να προωθήσουμε και τα δικά μας τα παιδιά, προσπαθούμε να πάρουμε και κάποια παιδιά τα οποία να είναι αξιόλογοι και να βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά, δηλαδή του χωριού, όσο μπορούν περισσότερο. Με αυτή την έννοια προσπαθούμε να βρούμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά και να τα φέρουμε στην ομάδα. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι και λίγο δύσκολα, όμως δεν είναι εύκολα. Άρα υπάρχει διάθεση για να ενισχυθεί. Υπάρχει διάθεση, γιατί τα κείμενα έχουν συνδέσει το όνομά τους με καλές πορείες. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω και η περσινή χρονιά έδειξε αυτό το πράγμα που παίξαμε στο τελικό για το ποιος θα ανεβεί στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και από συγκυρίες δεν ανεβήκαμε. Αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε πάλι μια προσπάθεια και με τον προπονητή, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος προπονητής. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα δέσει και το ρόστερ και θα δείτε ότι πάλι πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Πρόεδρε, στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι η άνοδος του Ολυμπιακού στην επόμενη κατηγορία? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει αυτό στην πίσω σκέψη. Αν και φέτος, από ό,τι διαβάζουμε, υπάρχει και μια εκδοχή αν θέλουμε να ανεβούμε και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά φυσικά πλέον είναι αργά για αυτή την ΕΕ και έπρεπε, ας πούμε, αυτό το πράγμα το ξέρουμε από την αρχή του χρόνου. Για να οργανωθούμε κι εμείς διαφορετικά, γιατί τα πράγματα θέλουν και μια οργάνωση. Δεν μπορούμε, δηλαδή, τυχαία, άντε επειδή μας πρότειναν κάτι, να μην θα το δεχτούμε για αυτή την κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα μέσα από το πρωτάθλημα της Α1 να μπορέσουμε να ανεβούμε, αν μπορέσουμε, στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα από εκεί και πέρα, φυσικά, όλη τη χρονιά θα δείξει και το πόσο καλή δουλειά κάνουμε και εμείς και τα παιδιά στο γήπεδο. Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό ένα μήνυμα στον κόσμο των Κιμήνων, που προσωπική άποψη είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν στηρίζει τον Ολυμπιακό? Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, και εμείς προσπαθούμε πάντα να παρουσιάσουμε ό,τι στο δυνατόν καλύτερο σύνολο για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και τον κόσμο. Υπάρχει φυσικά μια δικαιολογία, το ότι, ξέρεις, δεν παίζουν δικά μας παιδιά. Εμείς προσπαθούμε πάντα να εντάξουμε παιδιά, ας πούμε, από την περιοχή μας στο ρόστερ και βλέπεις, ας πούμε, ότι πάντα προσπαθούμε, έστω και από Χαλάστρα, από Μάλγαρα. Στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Περιοχή. Δηλαδή, προσπαθούμε να πάρουμε όσα παιδιά μπορούμε να βρούμε για να τα φέρουμε στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, και από τα κείμενα, φυσικά, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και έχουμε μια διάθεση να κάνουμε και αυτή την προσπάθεια. Αλλά θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε αυτή η προσπάθεια να ευωδώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και υγεία πάνω απ' όλα στα παιδιά, γιατί είναι και το κυριότερο που υπάρχει. Να είσαι καλά. Έγινε.